Και εμείς σε αυτό το σημείο να δούμε ειδήσεις από το διεθνή χώρο με τη βοήθεια της Μαρίας Τσιλενίκου και να ξεκινήσουμε, Μαρία, από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι στην Κένια. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια. Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί στο τμήμα των αφήξεων του αεροδρομίου Τζόμο Κενιάτα στην Κένια. Θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά αεροδρόμια της Ανατολικής Αφρικής. Είναι πολύ εντυπωσιακή η εικόνα. Θέλω να σου πω ότι οι πυροσβέστες πάλευαν με τις φλόγες, έδιναν μάχη με τις φλόγες για 4 συνεχόμενες ώρες. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Όπως σου ανέφερα προηγουμένως, θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά αεροδρόμια της Ανατολικής Αφρικής. Μόνο που λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε, αντιλαμβάνεσαι ότι έπρεπε να κλείσει. Γι' αυτό το λόγο, οι πτήσεις πλέον θα κατευθύνονται προς τα αεροδρόμια Μομπάσα και Ελντορέτ. Μάλιστα, και είχαμε έκρηξη σε πολυκατοικία στην Αργεντινή, στο Ροζάριο της Αργεντινής. 12 τουλάχιστον νεκρούς και περισσότερους από 60 τραυματίες άφησε πίσω της η έκρηξη σε πολυκατοικία στην περιοχή Ροζάριο στην Αργεντινή. Ανάμεσά τους και παιδιά δυστυχώς. Σύμφωνα με τη Δήμαρχο, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου στο σύστημα θέρμανσης. Οι συγκλονισμένοι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής άφησε πάρα πολλές υλικές ζημιές επίσης. Να σου πω ότι στη διπλανή πολυκατοικία 50 διαμερίσματα καταστράφηκαν. Η αστυνομία απέκλεισε κτίρια και σχολεία σε ακτίνα 5 τετραγώνων από το σημείο. Οι κάτοικοι είναι συγκλονισμένοι. Mm-hmm. Είχαμε πολλά θύματα ανάμεσά τους και παιδιά. Τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν τους 15 αγνοούμενους μέχρι στιγμής, ενώ ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί όσο περνάει η ώρα. Και αυτές οι εικόνες. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.